Οι οδυνηρές επιπτώσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και του 2021 σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την Ηλία, οι αλλαγές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση όσον αφορά το επιχειρησιακό, καθώς και οι προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο συζήτησης στις συναντήσεις που πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες με φορείς της Ηλίας, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Texas A&M University. Το Επιμελητήριο Ηλίας είχε σήμερα την τιμή να δεχτεί μια πολυπρόσωπη προσωπία από την Αμερική. Συγκεκριμένα είχαμε μια επίσκεψη από το Πανεπιστήμιο Bush στο Τέξας, από 12 φοιτητές και 2 καθηγητές, με σκοπό την διερεύνηση των συνεπειών μετά τις πυρκαγιές του 2007 και του 2021. Ήταν μια προσέγγιση πολύ ενδιαφέρουσα. Οι άνθρωποι ήρθαν από τόσο μακριά για να δουν τις συνέπειες που είχαν αυτές τις πυρκαγιές στον τόπο και βέβαια να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και να ετοιμάσουν και τη δική τους προστασία σε αυτό το τομέα. Κατά την διάρκεια της τρίτης ημέρας παραμονής τους στην Ηλία, είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ηλίας και να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του Δασάρχη Πύργου Παναγιώτη Λάτα με θέμα ενέργειες και δράσεις δασικών υπηρεσιών Ηλίας για την αποκατάσταση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων. Ήταν μια πράγματι πρωτότυπη αυτή η προσέγγιση, γιατί δείχνουν πως τα σύγχρονα κράτη παίρνουν παραδείγματα από άλλα μέρη, ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους συνθήκες. Είχαμε ενδιαφέρουσα συνομιλία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Είχαν μια πλήρη ενημέρωση και από τον Διευθυντή Δασών, τον κύριο Λάτα, καθώς επίσης και από το Τμήμα Εθελοντικής Υποστήριξης, τον κύριο Γεωργόπουλο, και βέβαια συνοδευόταν και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και από τον προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Πυροπλήκτων, τον κύριο Τσακυρίδη. Νωρίτερα οι φοιτητές επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους πρωταγωνιστές κάθε αντιπυρικής περίοδου, να ζητήσουν από αυτούς να μεταφέρουν εικόνες από εκείνο το μαύρο για την Ηλία του 2007, να μάθουν για το πώς λειτουργούν επιχειρησιακά και για τα μέσα που διαθέτουν για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς και τέλος για το αν έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να μειωθούν οι περιπτώσεις της πυρκαγιάς. Ήταν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μια ολοκληρωμένη που μας άφησε μια αίσθηση ποιότητος σε όλη αυτή τη διαδικασία, εξαντλητική, με πάρα πολλές ερωτήσεις και βέβαια την επιδίωξη δικιά τους να βγάλουν αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα όπως ανέφερα πριν. Αναμένουμε μόλις γυρίσουν να μας στείλουν τα δικά τους συμπεράσματα, ώστε και εμείς να λάβουμε υπόψη μας ποια προσέγγιση έχει ένας τρίτος, ένας ξένος για τα θέματα του τόπου.